μεγάλη και σκληρή αναμέτρηση για την πρεμιέρα της Challenge Division για το του Summer League, Open Summer League 2020. Σακάτιανς, η ομάδα εδώ του γυμναστηρίου Life που μας φιλοξενεί απέναντι στους Hune Squad, την ομάδα του Μπακάλι, πρόεδρος παίχτης, πρώην πρωταθλητής της πρώτης χρονιάς του Φόρνο Φόρνο με τους Σικάριους. Παίζουν εδώ άλλωστε ο Δημήτρης Παπαθανασίου, αργός ο Σικάριος, και το ψωμί. Εδώ όμως με αυτό το τρίποντο μονό το δίνει ο διαιτής. Οι Σακάνιανς παραμένουν στο παιχνίδι, μειώνουν στους 3 πόντους, 23-26, ντέρμπι ανάμεσα σε δύο πολύ δυνατές ομάδες, κυρίως σωματικά δυνατές, αθλητικά παιδιά. Και οι Σακάτιανς εδώ, shooters rolls, γράφει η φανέλα πίσω, αλλά και οι Tune Squad έχουν στη σύνθεσή τους αρκετά δυνατούς παίχτες. Λάθος από τους Σακάτιανς και χάνουν την ευκαιρία να μειώσουν. Μπράβο. 23-28, 5 πόντι, γρήγορο παιχνίδι, δυνατό. Shoot and gun, επιθετικό rebound. Ωραία πάσα, κακό σουτ, πολύ κακό σουτ. 23-28, 9 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Άστοχη Tune Squad, πρέπει να αλλάξει πάσα, δεν θα μετρήσει αυτό. Τώρα όμως μετράει, μπορεί να πάρει επίθεση, μόνος του είναι. Όχι. 5 για την επίθεση, το παίρνει, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, καλό ήταν το σουτ. 23-28, ντέρμπι με τα όλα του. Κακό σουτ. Βάλα, δύο έχω, δύο έχω. Παίζει με πλάτη, ραβέρσα, καλάθι. Συνεχίζουν να είναι άστοχοι οι Σακάτιανς. Με δύναμη εδώ 23-30. Παίρνουν διαφορά οι Σακάτιανς. Συνεχίζουν τις άστοχες προσπάθειες οι Σακάτιανς. Παίρνουν τη διαφορά οι Tune Squad, ήθελα να πω. Έχουν κολλήσει οι Σακάτιανς, συνεχίζουν να στοχούν. Πετυχαίνουν συνεχόμενους πόντους οι Tune Squad και ξεφεύγουν τώρα με 10. Ψάχνουν έναν σκορ και δεν βρίσκουν οι Σακάτιανς. Συνεχόμενα λάθη. Δεν μετράει το καλάθι. Για να δούμε αν θα καταφέρουν οι Σακάτιανς να μειώσουν. Παρατραβηγμένο ήταν αυτό σουτ. Συνεχίζουν να μην γυρνάνε την μπάλα οι Σακάτιανς και το πληρώνουν αυτό. Δεν βιάζονται πολύ, δεν γυρνούν την μπάλα εδώ και 2-3 λεπτά, με αποτέλεσμα η διαφορά να φύγει στους 10. 3 δευτερόλεπτα ήταν αυτό. Έχει βγει και έξω η μπάλα. Ήταν και 3 δεύτερα. Ωραία προσπάθεια. Όχι, δεν μπαίνουν ούτε τώρα, αν είναι δυνατόν. Και οι Tune
Δεν πετυχαίνουν τίποτα οι Σακάτιανς, έχουν σταματήσει πλέον να βάζουν καλάθι. Είναι άστοχοι. Πετάει και την μπάλα. Δεν παίρνει προειδοποίηση. Έχουν χάσει την ψυχραιμία τους οι Σακάτιανς, καθώς είναι πολύ άστοχοι και κάνουν συνεχόμενες, δεν γίνουν την μπάλα καθόλου, βιάζονται, κάνουν σουτ βιαστικά. Αυτή ήταν καλή προσπάθεια, αλλά άστοχος ξανά. Για να δούμε. Αν βάλουν πόντο θα πάρουν ξανά ψυχολογία. Τώρα ωραία προσπάθεια, όχι. Βλέπετε εδώ έχουν χάσει την κέντρωσή τους. Εδώ και 3 λεπτά δεν έχουν βάλει καλάθι. 4.55 για το τέλος τρίτης περίοδου. Φάουλ και μέσα με αυτόν τον απίστευτο τρόπο. 35-23, έχει ξεφύγει διαφορά στους 12. Τίποτα δεν έχει τελειώσει φυσικά, αλλά πρέπει κάτι να αλλάξουν οι Σακάτιανς για να καταφέρουν να επανέλθουν στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Για να δούμε. Τρίποντο, πρέπει να μπει. Ούτε αυτό, επιθετικό rebound. Μάχο της Ακάζιας, δεν θα τα παρατήσουν έτσι εύκολα. Θα το πάρει μέσα, επιτέλους. Πόντος. Τώρα θέλουν μια καλή άμυνα. Από την άλλη, οι Team Squad δεν βιάζονται. 11 είναι η πόντη της διαφοράς. Καλάθι και φάουλ. 24-36. 12 πόντι. Και τώρα 13. Αυτή η απόφαση του διαιτή θα πρέπει να τη ξαναδούμε. Ίσως να ήταν και λίγο τραβηγμένο αυτό το φάουλ. Τρίποντο. Δεν βρήκε τίποτα. Ούτε Στεφάν ούτε ταμπλό. 24-37. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, αλλά τώρα έχουν ξεφύγει οι Team Squad, καθώς οι Σακάτιανς δεν βάζουν τίποτα. Τρίποντο. Μπήκε και αυτό! Μέσα! 24-39. Ξεφεύγουν οι Team Squad. Προκαλεί το ψωμί. Δεν παίρνει προειδοποίηση. Νομίζω ότι θέλει τεχνική του ποινή. Δυναμητίζει χωρίς λόγο το παιχνίδι, προκαλώντας τον διαιτητή και ειρωνεύοντάς τον. Λοιπόν, Σακάτιανς εδώ, συνεχίζουν ανάστοχοι και παρόλο που δεν πετυχαίνουν καλάθι από μακριά, δεν βάζουν την μπάλα κάτω από το στεφάνι. Ενώ είναι δυνατά κορμιά, μπορούν να βάλουν την μπάλα κάτω από το καλάθι, προτιμούν να σουτάρουν, είναι άστοχοι και έτσι η διαφορά έχει πάει στους 15 τώρα. Γίνεται και αλλαγή. Έτσι πρέπει να μπουν πιο κάτω. Έτσι με λέει, μπράβο, παίρνει και το φάουλ. Απλό είναι, το έχουνε, μπορούν, έχουν, είναι δυνατοί. Παίζαν πολύ με σουτ που δεν τους βγήκε. Έχει ξεφύγει διαφορά στους 16, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Έχουν πολύ χρόνο ακόμα το παιχνίδι. Να το, ξανά η μπάλα κατω... Τώρα εδώ λάθος. Παπαθανασίου αστοχή. Ωραία πάσα, άστοχο. Ξανά σουτ από μακριά οι Σακάτιανς και ξανά άστοχοι. Εδώ ο Παπαθανασίου κάνει αυτό που πρέπει να κάνουν οι Σακάτιανς, δηλαδή κάνει το drive, βάζει καλάθι από κάτω, εκμεταλλευόμενος τη δύναμή του.
Η διαφορά φεύγει, ξεφεύγει στους 17 πλέον. 41, 24, ένα λεπτό ακόμα. Ωραία, τρίπλα! Του κλέβει εδώ το πορτοφόλι. Λίγο πριν φύσει την μπάλα στο καλάθι. 52 δευτερόλεπτα. 8 για την επίθεση. Παπαθανασίου. Θα το πάρει το σουτ, αστοχή, 42 δευτερόλεπτα, κάθε ομάδα θα έχει από μία επίθεση, 20 είναι η επίθεση. Ωραία προσπάθεια, τον κόβουν, σουτ, εδώ ούτε εδώ μπαίνει, δεν του στέλνει και μπάλα, αλλά είναι και πολύ άστοχη, πολύ άστοχη. Από κάποια στιγμή και μετά δεν έμπαινε τίποτα. Πιο σκουάτ από την άλλη, δεν ρισκάρουμε σουτ, μπαίνουν μέσα, αφήνουν την μπάλα στο καλάθι. 42-24, 11 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Παίζει με πλάτη, αφήνει την μπάλα, δεν βάζει στο καλάθι, το ψωμί κάνει φάουλ, παρόλα αυτά διαμαρτύρεται. 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Ούτε η βολή, δεν μπαίνει τίποτα. Τέλος χρόνου, μένει μπάλα στα χέρια τους. Παρόλα αυτά έχουν πάρει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, 42-24, και μένουν άλλα 12 λεπτά για να δούμε πώς θα λήξει αυτή η αναμέτρηση. Βλέπουμε εδώ τους Tune Squad με νέες μεταγραφές. Μια ομάδα που έκτισε ο Κώστας Μπακάλης. 42-24. Πάμε λοιπόν για την τελευταία περίοδο για να δούμε αν θα μπορέσουν οι Σακάτιανς να μπουν ξανά στο παιχνίδι, στη διεκδίκηση της νίκης, ή αν οι Tune Squad συνεχίσουν εδώ τον εκπληκτικό μονόλογο τους. Δεν μπορούν να μπουν μέσα. Θα πάρουν πάλι μακρινό σουτ. Πάλι άστοχοι, συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό. Μακρινά σουτ, άστοχα. 42-24. Παπαθανασίου. 10, 9, 8, 7, 6. Αργούν εδώ πάλι, κολλάνε. Εγώ εδώ. Δεν ξέρουμε κιόλας αν είναι μια ομάδα που παίζει μαζί ή παίζουν πρώτη φορά όλοι μαζί. Δείχνουν ότι δεν έχουν χημεία. Πάντως δεν είναι κακή ομάδα οι Σακάτιανς. Και θα διεκδικήσουν εδώ αρκετά πράγματα. Τρίποντο, άστοχο. Επιθετικό rebound. Γιατί δεν τελειώνει τη φάση εδώ και δίνει πάσα. Αν είναι δυνατόν, χάσαν και αυτό το πόντο. 43-24. Οι Tune Squad χαλαρά κρατούν τη διαφορά χωρίς να κάνουν κάτι το εντυπωσιακό πλέον. Απλά παίζουν όσο για να κερδίσουν το παιχνίδι. 10 λεπτά ακόμη. Τρίποντο, άστο. Σουτ, ξανά μακρινό, αυτή τη φορά μπαίνει. 26-43. Αν μπουν τα καλάθια τα μακρινά, αφού δεν παίζουν αλλιώς, δεν θέλουν να παίξουν αλλιώς. Αν μπουν λοιπόν, θα μπουν και στο παιχνίδι ξανά. Φάουλ εδώ δεν δίνεται. Drive καλάθι. 26-44. Κακή συνεννόηση. Αθανασίους. Καλή, καλή, έξυπνη, έξυπνη.
Να σύγουμε πλάτη. Την έχει στο ψωμί. Από εκεί το ψωμί τα βάζει. Είναι το μόνο σημείο που βάζει. Όχι, βάζει και από αλλού. Εντάξει, έχει καλό σουτ. Τον πειράζουμε για λίγο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, 27-45. 9 λεπτά ακόμη. Δεν το κάνει ποτέ. Ωραία προσπάθεια. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Δυναμικό drive εδώ και μαν είναι δυνατόν. Δεν τους θέλει κιόλας. Δεν τους θέλει κιόλας τώρα. Και τους δύο παίχτες είδατε, κάνανε ωραία προσπάθεια, αλλά η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι. Γίνονται και αυτά. Παραλίγο να την κλέψει, μάλλον υποψία βήματα εδώ, βημάτων εδώ. Εν πάση περιπτώσει, η μπάλα πηγαίνει ούτως ή άλλως στους Σακάτιαν. Θα κουραστεί να σου το μουτζαμβάλι μετά από εκεί. 10, 9, 8, 7. Αυτό ίσως να ήταν και επιθετικό. Παρ' όλα αυτά ο διαιτητής έδωσε αμυντικό φάουλ. Μπορεί και να έχει δίκιο. Ο Φίλιππος εδώ κερδίζει τη μονομαχία. Κερδίζουν και την μπάλα οι Σακάτιανς. 27-45. Ο Μπακάλης τώρα με τους 18 πόντους μιλάει για fair play, εντάξει. Λογικό. Είμαι τίμιος παίκτης. Πάμε ρε! Παπαθανασίου εκεί, Κέρβερος, δυνατός. Παίρνει το ρίο, σκουπίδι. Δίνει και την assist, τα μαμπίν assist. Μπαίνει! Τελειώσαν τα πράγματα πολύ νωρίς. Έχουμε 7 λεπτά ακόμη, αλλά το παιχνίδι δύσκολα γυρνάει. Σακάτιανς, Tune Squad, 27-47. Για να γυρίσει το παιχνίδι θα πρέπει οι Σακάτιανς να αρχίζουν να βάζουν. Βλέπετε, δεν βάζουν. Ενώ παίζουν καλά, δεν βάζουν. Τώρα και ο Παπαθανασίου το χάνει με τον ίδιο τρόπο. Λογικό τώρα και να βιάζονται, να έχουν χάσει τη συγκέντρωσή τους. Από την άλλη, Tune Squad ηρεμούν το παιχνίδι, ροκανίζουν το χρόνο και θα πάρουν μια νίκη που τη δικαιούνται καθώς ήταν πιο καλή από το ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου κυρίως. Στο πρώτο μηχρόνο το μάτς ήταν ισορροπημένο. 27-47. Η Tune Squad θα πάρουν την νίκη στη πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στους δυναμικούς Σακάτιανς. Για να δούμε εδώ αυτό το σουτ. Δεν μπαίνει. Η νίκη για τους Tune Squad είναι δεδομένη. Που όσο περνάει ο χρόνος ξεφεύγουν κι άλλο στη διαφορά. Μπράβο! 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 Μπράβο